Now you're a level even higher. Shine on, be a man. Right into the sun. Stay strong, you can make it. You know inside you have the answer. Shine on, time to play. Game on, nothing left in your way. Very close to victory. The finish line for you and me. Never give up the path to your destiny. Ο σημερινός διαγωνισμός λέγεται διαστημική επίθεση. Είναι η σειρά μας, Δραβάης. Το κατάλαβα. Ο παίκτης Ιγκάμι θα χρησιμοποιήσει τον κορυφαίο μεταλλικό επιταχυντήτη. Μετέτρεψε τον πίταμαν του σε Δραβάης αστραπή. Σκοπευτή. Έτοιμος. Στόχευσε. Crossfire. Η επίδραση του μεταλλικού επιταχυντή είναι φοβερή. Αύξησε την ταχύτητα των γρήγορων υπών. Το πίταμαν κλωτσάει πολύ. Είναι απίστευτο που ο Σιγκάμι εξακολουθεί να στοχεύει με τέτοια ακρίβεια. Σπυροειδής επίθεση πυράβλου. Σάρωσε τα όλα. Δραβάης! Ο σημερινός αγώνας διακόπτεται εδώ. Θα συνεχιστεί κάποια από τις επόμενες μέρες. Μπράβο σου. Κατάφερες να αξιοποιήσεις τη δύναμη που κρύβω με το μεταλλικό επιταχυντή. Το τίμημα της πρωτιάς είναι η μοναξιά. Αγώνας Ανατολής Δύσης. Σοβαρολογείς τώρα, παππού? Ναι, αυτή τη φορά θα γίνει στην έδρα της Δύσης. Ο καλύτερος μέχρι ώρας σκοπευτής μας μαζί με έναν ακόμα θα μας εκπροσωπήσουν στη Δύση. Και ο δεύτερος παίκτης θα είναι ο Ρίκι Λιουγκασάκη. Ποιος, εγώ? Ακριβώς. Οι άριστες επιδόσεις του έπαιξαν ρόλο. Αλλά πιο πολύ λαχταρούσα να δω μια αναμέτρηση των δράκων Ανατολής και Δύσης. Και με λίγη γκρίνια τα κατάφερα. Α, εντάξει τότε. Μάλιστα. Επιτέλους θα μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με το Σαμούρου Σιγκάμι. Ναι. Αυτό δεν είναι κάπως ανορθόδοξο, Ρίκι? Εξάλλου εγώ έχω τη δεύτερη θέση. Μα, Κάιτο, αν θες να πάρεις τη θέση μου και να μας εκπροσωπήσεις, θα πρέπει να μου αποδείξεις ότι αξίζει να πας. Εντάξει, πολύ καλά. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Λοιπόν, τι λες, παππού, συμφωνείς κι εσύ? Ναι, συμφωνώ. Ας αναμετρηθούν οι δύο παίκτες. Και ο νικητής θα πάει στη Δύση. Ναι! Η πτώση της Βαβέλ. Ο πρώτος που θα γκρεμίσει εντελώς τον πύργο του κερδίζει. Λοιπόν, είστε και οι δυο σας έτοιμοι? Εγώ είμαι. Και εγώ. Σκοπευτές. Έτοιμοι. Στοχεύτε. Crossfire. Με αυτό το ρυθμό δεν πρόκειται να καταφέρεις να με νικήσεις. Πήρα πολυβόλου. Γκρέμισε τον Φίνα Στραπή. Ναι. Ο Κάιτο όντως είναι φοβερός παίκτης. Ρίκι, δεν είναι ώρα για φιλοθέρισης. Ναι, το γνωρίζω, Ντράσιαν. Και σημασία έχει
Να μην χάσουμε με τίποτα. Έτοιμος για τα πειρατογράφη. Ναι, πάμε. Ωραία, οπλίζω. Κεραυνός Τράσια. Ακόμα και έτσι ο Κάιτο θα νικήσει. Έτσι λες. Για κοίτα. Σκορδάλωσε πάνω στον πύργο. Ο δράκος του θα φτάσει ψηλά. Όπο, κοίτα την περιστροφή που κάνει. Λήξη. Νικητής είναι ο Ρίκη Ριουκασάκη. Ωραία λοιπόν. Οι εκπρόσωποι μας στη Δύση τελικά θα είναι ο Γουασιμούρα και ο Γιούγκα Σάκη. Τα κατάφερα! Πώς το καλό το έκανες αυτό! Στον αγώνα στη Δύση θα αγωνιστούν ζευγάρια. Δύο παίκτες θα αγωνιστούν ο ένας μετά τον άλλον. Πρώτα, ο πρώτος παίκτης θα καταρρύψει όλους τους εξωτερικούς στόχους. Έτσι θα ανοίξει η πύλη για το εσωτερικό και θα πάρει τη σκυτάλη ο δεύτερος παίκτης. Το εύρος της πύλης είναι πολύ μικρό. Δεν γίνεται να στοχεύσει απευθείας στους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ρίξουμε γρήγορα τυφλές βολές με ακρίβεια στις σωστές γωνίες. Έτσι φαίνεται. Ο Γιούκη θα χτυπήσει τους εξωτερικούς στόχους. Άρα εγώ θα αγωνιστώ στο εσωτερικό. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι ο Ντράσιαν δεν κάνει για γρήγορες βολές. Τότε πάρε μαζί σου το μηχανισμό μου, Ρίκη. Κάιτο. Η βολή που έριξες ήταν άψογη. Είναι ευκαιρία να δείξεις τα τσακάλια της Δύσης τα δικά σου κόλπα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στάσου μια στιγμή, Σαμούρου. Άκουσα ότι ο επόμενος αγώνας είναι για ζευγάρια. Ο Γουασιμούρα και ο καινούριος θα εκπροσωπήσουν την Ανατολή. Και λοιπόν, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα είμαι εδώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ που ήρθατε να με βοηθήσετε. Κάνετε ολόκληρο ταξίδι για το εμπορευμά μου. Γι' αυτό δώστε θέλω να... Δώστε τα όλα, ναι! Ναι! Εγώ ήθελα να δώσω το σύνθημα. Hey, Σάιμον, γιατί κάθεσαι μόνος σου εκεί? Έλα και εσύ εδώ. Ξέρεις καλά ότι δεν ήρθαμε τη θέλησή μου. Με αναγκάσατε να έρθω και... δεν πειράζει. Ορίστε, πάρε ένα κριτσίνι. Έγινε κόκκινο σαν ντομάτα. Ίδιο χρώμα με το σκορπιό. Μήπως έχεις πυρέτο? Με παγίζεις. Γεννήθηκα εδώ πέρα, στη Δύση. Όμως, όταν οι γονείς μου αποφάσισαν να ανοίξουν το εστιατόριο στα Ανατολικά, μετακομίσαμε. Αλήθεια? Ο Γιούκι είναι διαφορετικός από ό,τι συνήθως. Πάντως, χάρηκα που μας κάλεσε ο κύριος Σάιγα. Αλλιώς, θα ήταν δύσκολο να έρθουμε εδώ μόνοι μας. Μάλλον. Μυστήριο. Μπορεί να ήταν απλά η ιδέα μου. Τέλεια! Ελάτε όλοι εδώ, παιδιά! Τρέξτε να δείτε τον άντρα σας! Παιδιά, η επίδειξη αργίζει! Ελάτε αμέσως εδώ, το εννοώ! Δεν θέλετε να θυμώσω, με ακούτε! Αυτό είναι η τοποθεσία του τουρνουά. Κάτω από αυτό? Πω, πρέπει να είναι καταπληκτικό! Εντάξει, θα δείτε τι μπορώ να κάνω! Μην βιάζεσαι, εγώ είμαι πρώτη! Όχι εγώ! Είσαι με το όμορφο! Αμάν πιάσει εσείς οι δύο, τι νομίζετε ότι κάνετε? Παιδιά, έφτασε η ώρα! Φροντίστε να πάνε όλα καλά εδώ. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, έτσι? Ναι, απλά πρέπει να νικήσουμε. Ας βάλουμε τα δυνατά μας, εντάξει φίλε? Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα εμφανιζόσουν εδώ. Ο καινούριος εκνευρίζει, έτσι? Πάψε πια. Γεια σας, παιδιά. Συγγνώμη που αργήσαμε. Γουασιμούρα! Σαν τα χιόνια. Πώς πάει, Ρέτζι? Γεια σου. Με θυμάσαι? Είχαμε συναντηθεί στο... Δεν
Δεν ξέρω γιατί είσαι τόσο φιλικός. Σήμερα θα σας κάνουμε σκόνη. Γκράσια, ξέρω ότι εκπροσωπούμε την ομάδα μας. Όμως εγώ... Μην είναι ήσυχος. Θα απαντήσουμε στις προσβολές τους. Ξεκινάμε. Αστραπή, Γκράσια. Δείξτε τους τη δύναμή μας. Τι είπατε? Τελικά αποκτά ενδιαφέρον η υπόθεση. Ώστε αυτοί είναι οι εκπρόσωποι από τα ανατολικά, ε! Για στάσου, αυτός δεν είναι ο Γουασιμούρα! Λες! Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ γνωρίζεις όλα τα μυστικά για αυτό το τουρνουά και τα Μπίνταμαν, σωστά? Έχω την ίδια εντύπωση με τον Ρίκη. Το όνομά σου είναι Σιγκάμι, σωστά? Έχεις την καλοσύνη να πεις και σε εμάς όσα ξέρεις. Αν θέλετε να μάθετε, εντυπωσιάστε μας με τις βολές σας. Ναι. Δραβάεις. Εδώ είναι πεδίο μάχης. Ας κάνουμε πιο σημαντικά πράγματα από ανούσιες κουβέντες. Έχεις δίκιο. Ωραία. Όπως επιθυμείτε. Θα σας δείξουμε τη δύναμή μας. Σωστά, Ρίκη? Καλά, λοιπόν. Θα σας δούμε αργότερα. Δραβάεις, τι ήταν όλο αυτό? Τίποτα του ιδιαίτερου. Η μάχη θα έχει ενδιαφέρον αν δώσουμε κίνητρο στους αντιπάλους μας. Όπου να αναρχίζει ο αγώνας. Ας ετοιμαστούμε. Εντάξει. Περίμενε! Σιγκάμι! Έτοιμοι, πάρτε θέσεις. Πάμε! Ο σημερινός αγώνας λέγεται διπλή πολιορκία και αναμετριούνται ζευγάρια. Η σειρά σου. Ορμάω. Τα ζευγάρια πρέπει να ρίξουν τους στόχους και στις δύο πίστες. Θα χρονομετρηθείτε. Η ταχύτερη ομάδα θα νικήσει. Συγγνώμη για όσα είπα πριν από λίγο. Μην ανησυχείς, Ρίκη. Τελικά είσαι ένας σκοπευτής που δυναμώνει όταν μυρίζεται μυστήρια. Τι? Άκου, θα βάλω τα δυνατά μου σήμερα και περιμένω το ίδιο και από σένα. Δύναμη μυστηρίου. Πέμπτο δίδυμο. Σιγκάμι και Ματ, ετοιμαστείτε. Τον βομβαρδισμό άστο σε μένα. Έτοιμοι! Στοχεύστε! Προσπάθεια! Πω! Η ενίσχυση που πρόσθεσε έκανε πανίσχυρες τις βολές του Ρέτζι. Το παίξιμό του έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ήμασταν αντίπαλοι όταν έμενα στη Δύση. Και πάντα ισοφάριζε ο ένας τον άλλον. Αλήθεια! Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ήρθε κάποιος άλλος και τάραξε τα νερά μας. Αυτός ήταν ο Σιγκάμι. Σπυροειδής, επίθεση πυράβλου. Σάρωσε τα όλα. Τραβάεις! Λήξη. Χρόνος. 23,25 δευτερόλεπτα. Έτσι ανεβαίνουν στην πρώτη θέση. Μυστήριο. Μη φοβάσαι, Ρίκη. Ας τους δείξουμε τη δύναμή μας. Έγινε. Ωραία, λοιπόν, ας ετοιμαστούμε και εμείς, αέτε. Αυτό είναι... Ακριβώς. Είναι ο μηχανισμός του κεραυνού Μπέργα. Γενναιόδωρο εκ μέρους του Γκρίζ. Είπε ότι μπορεί να μας χρειαστεί.
τώρα έγινες αετός κεραυνός. Έχεις άλλη δυναμική. Σειρά έχει η έκτη ομάδα. Γουασιμούρα Ριουκασάκη. Ετοιμαστείτε. Έτοιμοι. Και εκείνος έχει πάλι ενίσχυση. Τόσες φορές που έχουμε αναμετρηθεί, έχω μάθει τις κρυφές σου κινήσεις. Σκοπευτές. Έτοιμοι. Το χέφε. Crossfire. Ξεκινάω. Επίθεση με ξύφος. Ρίξου στη μάχη, αετέ κεραυνέ. Ορμαρίκη. Ωραία. Ήρθε η σειρά του καινούριου. Το ξέρω, προσπαθώ! Έλα, 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 έλα! Τώρα! Δυνά πολυβόλου! Όρμα! Αστραπή τράφια! Λήξη! Χρόνος! 23,27 δευτερόλεπτα! Παραλίγο! Όμως δεν νίκησαν την πέμπτη ομάδα! Όχι! Αποκλείεται! Αυτό μου θύμισε τα παλιά! Λοιπόν, τι λες να κάνουν τώρα? Τι ρωτάς? Κερδίζουν φυσικά! Έχουν τους μηχανισμούς μας! Καλά λες! Έπρεπε να ήμασταν εκεί, στην αναμέτρηση των δύο δράκων! Λοιπόν, παιδιά, ανυπομονείτε για τον επόμενο διαγωνισμό! Τι διαγωνισμό είπε? Σειρά έχει μια μεγάλη επίδειξη μάχης! Δηλώστε τη συμμετοχή σας! Εμπρός λοιπόν, ελάτε όλοι! Δηλώστε τη συμμετοχή σας! Θέλετε να πάμε? Σάσα! Η μάχη των δράκων Ανατολής και Δύσης ήταν ανάλογη των προσδοκιών μου. Όλοι σας παίξατε πολύ καλά σήμερα. Μου φαίνεσαι πιο χαλαρός τώρα που έφυγες από τη Δύση. Μα είμαι εξίσου καλός, ε! Άκου, εγώ... Ρώτα ό,τι θες, αλλά θα κάνεις μόνο μία ερώτηση. Καλά, εγώ... Ας το καλύτερα, να ρωτήσω εγώ. Κανένα πρόβλημα, σωστά, Σαμούρου? Για ποιο λόγο τραβάεις κι εγώ? Διαφέρουμε από τα άλλα, Μπίταμαν. Αυτό συμβαίνει γιατί οι δράκοι που βρίσκονται μέσα σε εσάς τους δύο κατέχουν εξέχουσα θέση ανάμεσα στα ζώα, Μπίταμαν. Γιατί? Κάποιες μορφές ζωής είναι ψηφιακές και ζουν στο Μπίνετ. Αυτά είναι τα ζώα, Μπίταμαν. Και επειδή αφαίρεσαν τους περιοριστές τους, αυτά τα ζώα, Μπίταμαν, απέκτησαν υπερφυσικές δυνάμεις. Και από όλα αυτά τα ζώα, Μπίνταμαν, οι δράκοι μας ήταν οι παλιότεροι. Λοιπόν, αυτά. Θα σας πω κι άλλα κάποια άλλη στιγμή. Αν φυσικά μας δοθεί στο μέλλον τέτοια ευκαιρία. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Αυτό χρειαζόταν να το πεις τώρα? Δεν το είπα για λόγους ευγένειες. Είναι απαραίτητο για να γίνεις εσύ πιο δυνατός. Αν ένας βασιλιάς δεν έχει άξιο αντίπαλο στη μάχη, ακόμα και το σπαθί του θα σκουριάσει. Πρέπει να μάθω περισσότερα γι' αυτόν. Πώς όμως? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να βρούμε τους άλλους. Καλά. Πω πω,
Δεν είχα ιδέα ότι ο Κάιτο και οι άλλοι μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά. Πω, το παιχνίδι είναι φοβερό. Τι λες να κάνει τώρα? Κάιτο, πιέζει πολύ τη σκανδάλη. Έχεις δίκιο. Αν βάλει ακόμα περισσότερη δύναμη... Μπράβο, Λέον! Είσαι ο πιο δυνατός! Ας τους δείξουμε ότι είσαι ο βασιλιάς των ζώων! Πάμε, 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 πάμε! Και λήξη! Τελειώσαμε! Κάιτο! Έχασε! Δεν είσαι άξιος αντίπαλός μου! Θέλω να παίξω με τον τύπο που έχει τον δράκο! Thank you.